Ξεσηκωμός της τάξης των διοκτητών τουριστικών λεωφορείων Κρήτης με αφορμή τα υψηλά τέλη κυκλοφορίας και την υποκλοπή του μεταφορικού του έργου με τις κινητοποιήσεις να είναι μονόδρομος και στο νησί μας. Τα τουριστικά λεωφορεία είναι ένας πυλώνας του τουρισμού και δεν νοείται τουρισμός χωρίς το τουριστικό λεωφορείο. Μία από τη δέσμευση της κυβέρνησης ήταν το νομοθετικό λάθος δεκαετιών, η εξίσωση των τελών κυκλοφορίας των τουριστικών λεωφορείων με τις επιχειρήσεις και τα λεωφορεία των ΚΤΕΛ. Φανταστείτε ότι τα τουριστικά λεωφορεία πληρώνουν τα διπλά τέλη κυκλοφορίας από ό,τι πληρώνουν τα ΚΤΕΛ. Αυτό λοιπόν αναιρεί τους όρους ισονομίας της αγοράς. Αύριο στις 9:30 το πρωί προχωρούν σε δυναμικές κινητοποιήσεις, οι οποίες θα έχουν παγκρίτιο χαρακτήρα, δίνοντας αγωνιστικό ραντεβού στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, ενώ στη συνέχεια θα προχωρήσουν σε διαμαρτυρία στους κεντρικούς δρόμους, με κατάληξη την περιφέρεια Κρήτης, όπου θα επιδώσουν σχετικό ψήφισμα. Θα συγκεντρωθούμε στο αεροδρόμιο Ηρακλείου και θα κάνουμε πορεία τα τουριστικά λεωφορεία σε όλους τους δρόμους του Ηρακλείου. Θα κατέβουμε από Ικάρου, θα συνεχίσουμε Ελευθερίου Βενιζέλου, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, Κνωσού, Όαση. Συναντιόμαστε στην Πλατεία Ελευθερίας που θα καταθέσουμε το ψήφισμα στον Περιφερειάρχη Κρήτης. Περιμένουμε λοιπόν τη συνέχεια και τη συνέπεια των λόγων της. Έχουμε περιθώριο μέχρι τέλος του μήνα. Εμείς προβαίνουμε, ζεσταίνουμε τις μηχανές μας, κάνουμε μια προειδοποιητική σε εισαγωγικά πορεία διαμαρτυρίας. Τα τουριστικά λεωφορεία πληρώνουν διπλάσιο ποσό στα τέλη κυκλοφορίας σε σχέση με τα αστικά και περαστικά λεωφορεία και παρά τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης ότι θα αποκατασταθεί αυτή η αδικία, δεν έχει γίνει το παραμικρό, όπως σημειώνει ο κλάδος. Είναι δίκαια και οι ίδιοι υπηρεσιακοί και οι υπουργοί είχαν δεσμευτεί ότι ναι, έχετε δίκιο, θα υλοποιηθούν. Όμως υπάρχουν και άλλα θέματα. Τα θέματα είναι η υποκλοπή, τεράστια υποκλοπή έργου που παίρνει το τουριστικό λεωφορείο. Υπάρχει ένα χάος και υπάρχει νομοθετικό κενό εκεί, ώστε δίνει το δικαίωμα ο καθένας να εξηγεί τον νόμο όπως θέλει και κατά το δοκούν. Τεράστια υποκλοπή. Αν φανταστείτε ότι πέρυσι κατέβηκε μια ομάδα από την Αθήνα για να ελέγξει την υποκλοπή και έφυγε με ένα μπλοκάκι γεμάτο υποκλοπές, μιλάμε για ένα ποσό πάνω από 30-40.000 ευρώ για 2-3 μέρες που έκατσε, φανταστείτε τι γίνεται κατά όλη τη διάρκεια της σεζόν. Παράλληλα, οι διοκτήτες τουριστικών λεωφορείων προειδοποιούν με κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους με την έναρξη της τουριστικής σεζόν στην περίπτωση που δεν δρομολογηθούν άμεσα λύσεις. Εάν λοιπόν δεν υλοποιηθούν, μπορεί το αεροδρόμιο να είναι ένα αεροδρόμιο φάντασμα το να ανοίξει, μη εξυπηρετώντας το από τα τουριστικά λεωφορεία.